μπορώ. Τι να κάνω. Υποψιάζουν το βασικά, αλλά... αλλά δεν μπορούσε να το πιστέψεις, ναι. Τώρα εξηγούνται πολλά πράγματα. Μάλλον. Ήρθαν τα αποτελέσματα του DNA μου. Yes, ήρθαν. Θυμάστε που σας είπα ότι έστειλα DNA και εγώ και ο γιος μου για να δούμε... από πού κρατάει σκούφια μας. Ναι. Ναι. Εντάξει, σημειώστε κυρίες και κύριοι ότι εγώ έψαξα πάρα πολύ γιατί ήμουν 1000% σίγουρη όταν ήμουν νεαρή. Έκανε το γενεόγραμμα σου. Περίμενε, έκανα το τώρα. Να βρω τις συγγενείς, έχω περίμενε. Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ ήμουν σίγουρη 1000% ότι είμαι Ελληνίδα. 100%. Mm. Αφού και μεγάλωσα με τα ελληνοχριστιανικά, πατροπαράδοτα ιδεώδη, και ήμουν σίγουρη ότι είμαι 100% Ελληνίδα. Μιλώ τώρα για το πριν κάνω τα παιδιά. Μιλώ για τότε που ήμουν μικρή και ανόητη. Οπότε, όταν επέλεξα να παντρευτώ με τους τρόπους που επέλεξα, υπάρχει στο βιβλίο μου να μην αφήγω αυτή η ιστορία. Και στο, παντού σε όλα μου τα βιβλία. Όχι, βασικά υπάρχει παντού. Στο ψυχολογικό. Όχι, βιβλίο και να ανοίξει, είναι μέσα. Λοιπόν, έπαιζε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για μένα να είμαι σίγουρη ότι είναι Έλληνας ο άντρας που θα πάρω. Εγώ, η ακρεφνής Ελληνής. Η ακρεφνής Ελληνής. Μάλιστα, ακρεφνής Ελληνής, για πες. Οπότε, επέλεξα τον πατέρα των παιδιών με βάση και αυτόν τον κριτήριο. Και έρχονται. Καθόλου ρατσιστικό. Τίποτε. Μιλούμε τότε ήμουνα... ήμουν όπως μεγαλώσαν κόρη. Σωστή. Τέλος πάντων, και έρχονται αποτελέσματα του ιού μου, τα οποία είναι shocking. Shocking. Shocking του Λάζαρου, δηλαδή τα shocking. Περίμενα εγώ. Επειδή ο πατέρας του Λάζαρου είναι Έλληνας από την περιοχή της Μακεδονίας, Υπήρου κλπ. Λέω και εγώ, ο Λάζαρος φαντάζομαι ότι θα είχε ένα πιο diverse DNA. Που την Κύπρο, ως πάνω και που είναι η Φλόρινα, να βρεις κοπελού, να πάρεις άντρα. Όταν έρχονται τα αποτελέσματα του ιού μου, ο οποίος ιός μου είναι 89,3 Έλληνας και Νοτιοϊταλός. Το Έλληνας και Νοτιοϊταλός είναι... η εθνότητα που βάζουν για τους Έλληνες. 5,7 Βαλκάνιος, το οποίο εξηγείται που την περιοχή είναι εκεί, στα Βαλκάνια που είναι η Μακεδονία, η Ήπειρος. 3,9 Μεσονατολός το παιδί μου. Και μετά 1,1 Ασκενάζει. Ασκενάζει, λέει είναι Εβραίοι που το 70 μετά Χριστόν έφυγαν η Ιουδαία και πήγαν στη Δυτική Ευρώπη. Βλέπω αυτά τα αποτελέσματα του παιδιού μου και λέω, πρέπει να έχει πάρει το 50% Έλληνας από εμένα. Πρέπει να έχει πάρει το υπόλοιπο 39,3% από τον πατέρα του. Και τα υπόλοιπα σίγουρα δεν είναι από μένα. Και έρχεται σήμερα το δικό μου DNA. Λοιπόν, εγώ η ακρεφνής Ελληνής. Εξηγούμε ότι ένιωθα ακρεφνής Ελληνής τον καιρό που ήμουνα μικρή και τον καιρό που ήμουνα φανατισμένη, εθνικίστρια κτλ. Κτλ. Υπήρξα και αυτό όταν ήμουν μικρή. Λοιπόν, 49,5% μόνον είμαι Ελληνίδα. Ούτε καν Ελληνίδα της Ελληνίδα. Περιμένετε. 22,9% είμαι Ιταλίδα. Μάλιστα. Buongiorno, signorina, λέει μου, Παναγιώτησα. 19% είμαι Μεσανατολή. Okay. Ξέρεις τι είναι η Μεσανατολή, Σαουδική Αραβία κλπ. Ξέρω. Όποιος επέρασε μου την Κύπρο και έκανε επιγαμίες, άφησε μου γονίδια. Και 7,3% Δυτικοασιάτισσα. Ξέρεις τι σημαίνει Δυτικοασιάτισσα. Τουρκία, Ιράν, Αζερβαϊτζάν, Γεωργία, Ιράν. Και λίγο Τουρκεμένισταν. Τούρκικο τώρα, ας μην το χρησιμοποιήσουμε το χάπι. Το 7,3 με τουρκάλα, τη δικοσιάτησα. Και είμαι και 1,3 σκενάζει. Εβραία. Η ακρεφνής Ελληνής. Να ξέρω, παιδάκι μου, είσαι μισή-μισή που λέμε. Ακούω, πάρα πολύ αστείο. Πάρα πολύ αστείο, γιατί εγώ δεν ήθελα να παντρευτώ άντρα Κυπρέο, να κάνω παιδιά με Κυπρέο. Γιατί ήθελα τα παιδιά μου να είναι
Και να είναι Έλληνες πρώτον. Όχι ότι Κυπροί, θεωρούσα ότι Κυπροί είμαστε Έλληνες, ναι. Είχα δύο πράγματα. Ήθελα να μην χαλάσω την ελληνική μας κληρονομιά. Τα γονίδια μας στα ελληνικά, να κάνω παιδιά ελληνικά. Τούτα μιλούμε ότι πριν τα 21 που κάμα παιδιά που ξεκίνησα να γεννοβολάω, τότε που είχα τα παλιά μυαλά, όπως είχα μεγαλώσει. Οι γονείς μου εντάξει ποτέ δεν έλεγαν έτσι πράγματα. Εγώ ήμουν πιο φανατική από όλα. Δηλαδή πιο θρήσκα, πιο ελληνίδα. Ναι. Τέλος πάντων, τότε είχα τούτη την άποψη. Και μάλιστα ένας άλλος λόγος που πήρα άντρα Έλληνα με ένα λάπο πολύ μακριά ήταν για να έχουμε diverse γονίδια. Δηλαδή τα παιδιά να βγουν σαν μειχτά παιδιά, να είναι έτσι, γιατί πάντα τα παιδιά τα που δεν είναι ακριβώς από μια ράτσα ή ακριβώς από μια περιοχή, είναι πιο καλά. Τελικά εγώ ήμουν έτσι. Και καλά παιδιά. Αυτό είναι. Μια χαρά είναι, βρε. Δεν έχω πρόβλημα. Γελώ όμως. Πολύ αστείο. Πάρα πολύ αστείο. Γιατί είναι αστείο. Είναι αστείο γιατί μεγαλώνουν. Μεγαλώσαμε. Νομίζω ότι είναι μεγάλο σου στον παρόμοιο τρόπο. Ή κάνω σου καφέ, πίνε. Θα πιω. Πίνω καφέ σου. Τι λοιπόν εννοείς. Μεγαλώσαμε μια νοοτροπία. Εμείς ήμασταν η γενιά του, δεν ξεχνώ. Είμαστε η γενιά που μεγαλώναμε επί Μακαρίου. Εντάξει, εσύ γεννήθηκες μετά που πεθάνε ο Μακάριος. Υπήρχε έτσι μια έντονος, ένας έντονος, όχι εθνισμός, εθνικισμός. Τώρα πλέον δεν είναι έτσι η κατάσταση. Αλλά μεγαλώναμε με μεγάλη αγάπη προς το ελληνικό στοιχείο. Ίσως και με έναν τρόπο οι Έλληνες είναι και καλύτεροι από τους υπόλοιπους. Έναν εθνικισμό. Και είναι πάρα πολύ αστείο ότι η πρώην εθνικίστρια σκέφτουν να μαθαίνουν τα πράγματα όταν ήμουν 20. Ήταν να αλλάξει σε ιδεολογία, αγάπη μου. Να αλλάξει. Πόσες φορές με έχεις ακούσει στην τηλεόραση να λέω εμείς οι Κύπροι έχουμε και αραβικά γονίδια, έχουμε και απ' όλα. Ναι, πολλές φορές. Τώρα αποδείχθηκε σωστή, είδες. Σαν να και το ήξερα. Το ήξερες. Είμαι ένα κράμα. 49% Ελληνίδα. Είμαι σίγουρη ότι αν κάνουν όλοι αυτό το τεστ, όλοι κράμα θα βγουν. Τα παιδιά μου το έκαναν και δεν ο γιος μου το έκανε και δεν έβγαινε κράμα. Ο γιος μου είναι 89,3% Έλληνας. Ούτε καν Ιταλός. Τίποτε Ιταλικό δεν έχει. Έλληνας. 89,3%. Έχει όμως κάποια στοιχεία διαφορετικά. Ναι, ναι, 100%. Ναι, ρε μάνα μου. Τι θετικό Ασιάτισσα. Και με Ανατολή. Αφού εδώ έχει περάσει ο κάθε πικραμένος ρε παιδάκι μου από αυτήν τη χώρα. Κάθε πικραμένος πέρασε. Τι θέλεις άλλο. Πέρασε και έσπηρε γονίδια. Και ακόμα περνά. Είμαστε σταυροδρόμοι επιδρομών. Και πηγαμιών. Όποιος περνά αφήνει και κάτι. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ περίμενα να βρω και κάτι το οποίο να ήταν δυτικοευρωπαϊκό. Όμως το ασκεναζί που έχω. Μπορεί να μου τον παπά μου, γιατί ο παπάς μου είπε σας ότι είναι πάρα πολύ άσπρος, ο παπάς μου δεν έχει καθόλου μελανίνη. Ενώ είναι ginger που, δηλαδή άσπρος που τα μαλλιά του όταν είχε μαλλιά που είχαν χρώμα, κοκκίνιζα, η ζυραγένια του ήταν κοκκίνα, πορτοκαλί. Και ο Λάζαρος δεν έχει καθόλου μελανίνη. Εγώ περίμενα κάτι σε εγγλέζικο, θυμάσαι που σου είπαμε κάτι εγγλέζικο να βρούμε, ξέρω εγώ, όχι, δεν είμαι εγγλέζα. Ευτυχώς αγάπη μου, Διάννη και Βασίλη. Ευτυχώς που είσαι διαφορετική. Είμαι με Ιταλίδα. Είμαι Μεσοανατολή. Είμαι Δυτικοασιάτισσα που είναι ευφημισμός για τον Τουρκάλα. Και είμαι και. Γι' αυτόν έχεις αυτά τα ωραία ζυγωματικά. Αυτόν το. Ποιο ωραία ζυγωματικά. Αυτό. Αυτό εδώ. Δεν είναι ζυγωματικό εκείνο. Αυτόν είναι επειδή έκανα κοντούρινγκ τώρα με βάφου μου έμαθα. Δεν είναι φυσικό. Δεν κάνω κοντούρινγκ τώρα. Ναι, αγαπητοί μου, είναι ζυγωματικό λίγο πιο ψηλό από τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνετε. Είναι όμορφη λέει αυτή. Και περσίδα λέει, Δυτικοασιάτες ή Κυπέρσες. Γι' αυτό έχεις βγει έτσι ξεχωριστή με τόσο μπρίο, με τόσο ταμπεραμέντο. Έχεις μέσα ιταλικό ταμπεραμέντο. Το λέει και η λέξη. Είμαι η Θέκλα και δεν είμαι 100% Ελληνίδα. Είμαι η Θέκλα, πες, είμαι η Θέκλα και είμαι καλά. Είμαι η Θέκλα και είμαι καλά. Μπράβο. Και είμαι και
Θέλω να πρέπει να πω σε όλες αυτές τις χώρες να γνωρίσω τους συγγενείς μου στη Μέση Ανατολή, στην Δυτική Ασία. Ανοίξεις πολλές φάγες. Άνοιξα. Άνοιξα γιατί έχω πληρώσει εκείνο που είναι για να βρεις τους συγγενείς σου. Σοβαρά, και αυτό το έχει πληρώσει. Κατά λάθος. Φαντάσου τώρα να έρθει κανένα. Προσέχετε όταν ψωνίσετε κάτι με πιστοτική να μην πετάτε εύκολα. Ναι. Φαντάζεσαι τώρα να έρθουν όλοι οι συγγενείς σου από όλες αυτές τις περιοχές. Μα πρέπει οι συγγενείς σου να έχουν και να είναι και εκείνοι στο σύστημα του MyHeritage. Α, μάλιστα. Okay. Είναι μια ιστοσελίδα MyHeritage.gr. Εγώ αγόρασα το. Πολύ πολύ λαθιά, γιατί αγόρασα το. Πήρα δύο πακέτα που ήταν στο Μαύρη Παρασκευή, Black Friday, που ήταν μισή τιμή, από 100€ 50. Και μετά όταν από το κινητό μου, πρέπει να μπαίνω από το κινητό μας στις σελίδες που είναι ενωμένη η πιστοτική μας. Μετά από το κινητό μου, όταν συμπλήρωνα τα στοιχεία του οικογενειακού δέντρου, με ρώτησε σε κάποια φάση, θες να μάθεις τους συγγενείς, θες να δεις αν κάποιοι συγγενείς σου είναι στο MyHeritage.gr και πάτησαν στο MyHeritage.com. Επάντησα ναι, και μετά έρθει με απόδειξη από την πιστοτική ότι πλήρωσε 120€ που σε πλήρωσα για να βρω τους συγγενείς μου μέσα στο σύστημα. Εντάξει, μετά είναι υπάρχει. Τώρα, αφού σήμερα βγήκαν τα αποτελέσματα μου. Γυρεύκουμε τους τώρα. Το σύστημα καμία ανασκόπηση. Ο παπάς μου είναι άφωνος. Λέει ο Παναγιώτης του παπά μου, έχω να σου πω, εγώ πήρα τη γελινίδα τώρα. Να τη δώσω μέσα, λέει του, γιατί είναι 15%. Πε του Παναγιώτη να μην σου ζει τα απόθηκια του. Ο Παναγιώτης κάτι ξέρει. Και μα δεν δέχτηκε να το κάνει. Ο Παναγιώτης, μάνα μου. Δεν έχουμε εγώ έτσι πράγματα. Ο Παναγιώτης κάτι ξέρει και δεν δέχτηκε να το κάνει. Έχω φέρα το γιοτοκάμπο εγώ και ο Παναγιώτης και λέει να το κάνει ο Λάζαρος που θα είναι ενδιαφέρον να δούμε διαφορά μητέρα και γιου. Εννοείται. Ένα τα βάζει κάτω από το χαλί. Πλάκα μου κάνει κούρη Παναγιώτη. Ξέρω κόρη, εγώ πλάκα κάνω. Κάνεις πλάκα, θέλω να το μάνα σου γυαλίσει. Λοιπόν, μετά που εγκαταστήσαμε ότι είμαι μόνο 49% Ελληνίδα. Θα κάνω διεθνή καριέρα. Δεν θα μείνω μόνο στην Ελλάδα, θα πάω παντού. Τουλάχιστον είμαι 73% Ευρωπαία. Πάλι καλά. Επειδή είναι σπουδαία ήπειρος αυτή η Ευρώπη. Λοιπόν. Ναι. Τώρα που έκαναμε. Τώρα που το χορέψαμε, προσπαθούμε να το χορέψουμε. Παράμε και τουρκάλα. Τι κορε, τι έχουν οι τουρκάλες. Τίποτα δεν έχουν, κούκλες οι τουρκάλες. Γι' αυτό που σου λέω. Να με δίπλα μας που είναι, έτσι μακριά. Και τους Εβραίους πάντα συμπαθούσα τους Ισραηλίτες. Είναι επειδή έχω έναν κόμμα. Πώς τον έχω. Πώς τον έχω, το σκενάζει. Και είδες τούτον επήραν το Λάζαρος που μένα. Επήραν το μωρό, γιατί να μην το πω. Α, έλα να σου πω. Α, λέει, περίμενε Σάιπρους. Λοιπόν, στην Κύπρο, οι top εθνικότητες στην Κύπρο είναι 69% Έλληνες, και εγώ είμαι 49% Ελληνίδα, 60,1% Μητολίστερ, με Ανατολή, 60,1% Δυτικοασιάτες, Ιταλοί 51,4% και Βόρειοαφρικάνοι 23,2%. Αυτό είναι. Λοιπόν, τώρα που το έχουμε κάνει establish αυτό το πράγμα, να αρχίσουμε να κάνουμε δουλειά. Νομίζω τώρα να μπορούμε να αρχίσουμε δουλειά. Ναι. Πρέπει να μεθώ τελικά. Buongiorno. Αντεγιά! Τσάω! Γι' αυτό είναι η κόρη σου έμαθε, ήθελα να μάθει ιταλικά γιατί σ' άρεσε. Εγώ την έβαλα να μάθει, αλλά είναι αρέσκοντες. Αρέσκοντες, πάρα πολύ. Ο Λάζαρος όμως δεν είχε ιταλικό, είχε μόνο ελληνικό 89. Είναι ακρεφνής το κοπελούδι μου. Ακρεφνής. Έλλην.